Δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Κομοτηνή μέχρι και το Ηράκλειο διαδήλωσαν κατά της λιτότητας, δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στη μάχη της ελληνικής κυβέρνησης με αφορμή το έκτακτο Eurogroup. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περίοδο, ειδικά που διανύουμε τώρα, όπου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλό είναι να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε όλοι όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Αν δεν γίνει αυτό τώρα, πραγματικά πότε θα γίνει? Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και εύχομαι σε αυτούς που είναι έξω να τα καταφέρουν και θα τα καταφέρουν. Πρέπει να στείλουμε το πιο δυνατό μήνυμα στην Ευρώπη. Είμαστε δίπλα στους λαούς της Ευρώπης που κι αυτοί παλεύουν για τα ίδια, για τις ίδιες ανάγκες που έχουμε κι εμείς. Δεν πάει άλλο. Πρέπει αυτή η Ευρώπη να αλλάξει. Τέρμα στην Ευρώπη της λιτότητας. Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας αψήφισαν το κρύο και κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι λαοί βρίσκονται πάνω από τις στατιστικές και τους δείκτες της οικονομίας. Κεντρικό σύνθημα ανάς αξιοπρέπειας όλη η Ελλάδα στους δρόμους. Το πιο σημαντικό είναι να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε. Δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα χειρότερο από ό,τι μας κάνανε. Είμαι ένας ελεύθερος, αλλά πολιορκημένος από τους ανθρώπους εκείνους που θέλουν να κατακριοργήσουν τη χώρα μου, τον κόσμο. Όχι τη χώρα σαν χώρα μόνο, αλλά τον κόσμο της εργασίας. Τον κόσμο των μόχθων. Είμαι αλληλέγγυος στα παιδιά. Τα παιδιά τα δικά μου που είναι άνεργα. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ πέρα. Για το αυτονόητο, για τη δικιά μου ζωή, των παιδιών μου και των εγγονιών μου. Υπάρχει ελπίδα, αυτό τίποτα άλλο. Και πρέπει να συμμετέχω για να το κι εγώ. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν από νωρίς και τον Λευκό Πύργο. Εμείς είμαστε από το κίνημα το ΣΟΣ Χαλκιδική. Ήρθαμε εδώ ακριβώς για να συμπαρασταθούμε σε όλα αυτά που γίνεται, γιατί και ελπίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι στο πλευρό μας. Συγγνώμη από τη νέα γενιά. Γιατί εμείς κάναμε την Ελλάδα σε αυτό το σημείο ότι φέραμε. Γι' αυτό να γίνει κάτι καλό, να στηρίξουμε όλη τη νέα κυβέρνηση για να γίνει κάτι καλό. Στην Πάτρα χιλιάδες κόσμου έστειλαν το δικό τους μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Παίζονται οι ζωές μας. Μας έχουν διαλύσει τη ζωή και πρέπει να την ανασυγκροτήσουμε. Είναι μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση. Πρέπει να υπάρχει τώρα πολίτης, ανεξάρτητα από το που ανήκει, που να μην κινητοποιείται, ειδικότερα σήμερα βέβαια. Και για λόγους αξιοπρέπειας μόνο και μόνο. Προς λαέ! Σήκω και πολέμα! Ενθουσιώδης ήταν η κινητοποίηση και στη Μυτιλήνη. Συμπαράσταση σε μια κυβέρνηση που ελπίζουμε πάρα πολλά. Για κάτι το όμορφο, για την περηφάνεια μας, για μια προσπάθεια που ξεκίνησε τώρα. Δυστυχώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τολμούσαν να κάνουν τέτοια πράγματα. Του Τέστην, ερχόμαστε να υποστηρίξουμε, να δώσουμε μια όθηση, μπας και γίνει κάτι καλύτερο. Μήνυμα υπέρ των λαών του Ευρωπαϊκού Νότου έστειλαν οι συγκεντρωμένοι και από την Κέρκυρα. Μαζευτήκαμε απόψε εδώ στην πλατεία μας, στη μικρή μας πόλη, για να διεκδικήσουμε τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Και εμείς θέλουμε να μην κάνει κανένας πίσω, θέλουμε αυτό που πιστεύουμε ότι μας αξίζει, κάτι καλύτερο δηλαδή, και είμαστε όλοι εδώ. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φωνές υποστήριξης της Ελλάδας από το εξωτερικό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό πραγματοποίησαν πολίτες και μέλη οργανώσεων σε Νέα Υόρκη, Δουβλίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, την Νάπολη, το Μιλάνο και τη Βενετία. Στη Γερμανία οι ομογενείς συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του κτηρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε δηλώσεις.